το καλοκαίρι στα σχολεία μας καίγονται. Το φθινόπωρο πλημμυρίζουν. Η κυβέρνηση πρέπει να νιώσει μεγάλη ντροπή. Κλείνει χιλιάδες τμήματα 2 μήνες μετά την έναρξη των σχολικών μονάδων. Στην περιοχή μας, στην Ανατολική Αττική, κλείνει τμήμα στη Βαρυμπόπη, πυρόπληκτη περιοχή, που ακόμη το σχολείο φτιάχνουν εργασίες. Κλείνει στη Μαλακάσα, δημοτικό σχολείο Μαλακάσας τμήμα, τη στιγμή που είναι πυρόπληκτη περιοχή. Και πόσα παιδιά περίπου συνοστίζονται μέσα στην ίδια κατάσταση. Φτιάχνει τμήματα ασφιχτικά 25 άρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εν μέσω COVID. Εν μέσω COVID. Τη στιγμή που εμείς ζητούσαμε ως εκπαιδευτική κοινότητα να ριώσουν τα τμήματα σε 15. Όχι μόνο δεν συνακουστήκαμε, αλλά στηβάζονται σε λιώμενα, στη Μαλακάσα συγκεκριμένα, οι αίθουσες είναι λιώμενες. Σε λιώμενες μικρές αίθουσες στηβάζουν 25 άρια τμήματα. Και 2 δημοτικά σχολεία στο Μενίδη. Είναι απαράδεκτο. Το μεγαλύτερο θέμα τώρα που είναι, κύριε Υπουργό, είναι ότι ξαφνικά γίνεται μια συγχώνευση θεμάτων, γιατί το επιβίωσε στη Γενική ότι αυτό έγινε για εξορθολογισμό, ο οποίος δεν έχει γίνει σωστά. Καταλαβαίνετε, κλείνει 1000 τμήματα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν τεράστια προβλήματα σεισμογενής, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, όπου τα παιδιά κάνουν μαθήματα σε λιώμενα που δεν πρέπει να είναι ούτε 20 μαθητές, ούτε 15 καλά-καλά, όχι 28 που βάζει το Υπουργείο. Και δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με τον COVID ή με άλλα φαινόμενα, σεισμούς για παράδειγμα, τύπο για τις πλημμύρες. Έχει να κάνει με το παιδαγωγικό κομμάτι. Είναι πραγματικά απίστευτο το Υπουργείο να μην έχει πάρει ούτε ένα μέτρο όλο το καλοκαίρι προκειμένου να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και όχι μόνο αυτό, συμπτύσσει τα τμήματα μέσα στη μέση της χρονιάς, που είναι και αντιπαιδαγωγικό, αλλά μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο να τα περισσότερο στο ρόλο μας. Ισχύει το γεγονός που υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας, ότι υπήρξαν ξαφνικά άδειες, ευπαθείς ομάδες, κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτό δεν πρόκειται να απαντήσουμε καν. Θα πούμε ένα μεγάλο ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή να βγαίνει υπουργός και να λέει για συναδέλφους που είναι σε ευπαθείς ομάδες ή συναδέλφους εγκυμονούσες ή που είναι μάδα ανατροφής τέκνου ότι φταίει για το χάλι αυτό η άδεια που παίρνει μια συναδέλφουσα που είναι 12 χρόνια στα νησιά γύρω-γύρω και τρέχει για να μπορέσει να κάνει ένα παιδί. Αυτό είναι βαρβαρότητα. Αν είχαν καλύψει όλα τα κενά με μόνιμο προσωπικό, αυτό που ζητάμε χρόνια, τα κενά αυτά που προκύπτουν μέσα στην χρονιά είναι ελάχιστα και μπορούν να λυθούν με κάποιους λίγους αναπληρωτές. Το πρόβλημα είναι ότι καλύπτει 40.000 κενά από συνεξοδοτήσεις με αναπληρωτές και μετά τρέχει και δεν φτάνει. Και αυτά είναι γνωστά από την 1η Σεπτέμβρη. Για να το κλείνουμε λοιπόν αυτό, δεν πήραν κανένα μέτρο. Φτάσαν οι άνθρωποι να στείλουν 30 Σεπτέμβρη οδηγίες διαχείρισης της ύλης. Είχαν ξεκινήσει ήδη τα σχολεία και οι άνθρωποι 3 εβδομάδες μετά στείλαν οδηγίες διαχείρισης, σαν να μην υπάρχει COVID. Και σε μερικά μαθήματα λέγανε και στους συναδέλφους ότι λάθος κάνατε, έπρεπε να ξεκινήσετε από αλλού την ύλη. Γιατί είχαν πάει οι άνθρωποι με την περσινή ύλη. Εκεί είναι το χάλι τους. Και έχονται τώρα να αποδώσουν την ευθύνη σε μια εγκυμονούσα συναδέλφισσα ή μια νεαρή μητέρα. Είναι πραγματικά ντροπή. Την προηγούμενη εβδομάδα και χαιρετίζουμε τις μαζικές κινητοποιήσεις όλων των ενώσεων της Αττικής. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι η κυβέρνηση προχωράει απροκάλεπτα στην απαράδεκτη διαδικασία συγχωνεύσης τμήματων, οι ενώσεις της Αττικής μαζί με την Ομοσπονδία κινητοποιήθηκαν στο πιο απλοϊκό. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε COVID κατάσταση. Δεν έχουν πάρει ουσιαστικά ούτε ένα μέτρο για να σπάσουν τα πολιτικοί τμήματα και την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαμε μπροστά στο φαινόμενο των συγχωνεύσεων, δηλαδή 28 τμήματα. Καταλαβαίνετε πόσο απαράδεκτο είναι αυτό όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θέλει φαινομενικά να μας αξιολογήσει τη σχολική μονάδα. Το καταδικάζουμε, απαιτούμε να μην κλείσει κανένα τμήμα, να προσλάβει τώρα αναγκαίο μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικών, γιατί γι' αυτό γίνεται, να σταματήσει να βλέπει τα παιδιά μας στη λογική του κόστους ωφέλους. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Περίπου σε πόσες σχολείες είναι? Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι συνολικά 1000 τμήματα σε όλη τη χώρα. Για τμήματα σε όλη τη χώρα. Σήμερα είχαμε. Συγγνώμη, αφορά δευτεροβάθμια θέση κυρίως. Και δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια. Ειδικά στη γάμα διεύθυνση σήμερα εκπαίδευση, υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση από 300 γονείς. Εντάξει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Πόσα παιδάκια συνδέονται σε πόσα χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε, για να κόψει εκπαιδευτικού είναι συγκεκριμένο. Όταν τον προηγούμενο χρόνο ψήφισε νομοσχέδιο που επέτρεπε την περίπτωση που είχε πάρει τα χρήματα, αναγκαστικά μα βλέπει τα νούμερα και
και εμείς τα τμήματα να καλύψουν να γίνει 27-28. Αυτό είναι. Να κάνει 26. Μπορεί να ήταν 20-25 25. Ο μεγαλύτερος φόβος λοιπόν των γονέων αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Η αγωνία των γονέων αυτή τη στιγμή. Είναι ότι αλλάζουν παιδιά, τα παιδιά δασκάλους. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν είναι αντιεκπαιδευτικό στη μέση της χρονιάς να αλλάζουν τα τμήματα των παιδιών πρώτον. Δεύτερο, δημιουργεί τεράστια μαθησιακά ζητήματα. Ήδη τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή με 2 χρόνια φυσικά σχολεία και τηλεκπαίδευση έχουν τεράστια μαθησιακά κενά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σωστό μάθημα μπορεί να γίνει με ένα τμήμα με 15 ή 17 ή 18 μαθητές έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά και ένα μάθημα να γίνεται με 27 και 28 μαθητές. Νομίζω αυτονόητο και το καταλαβαίνει ο καθένας. Εκπαιδευτικών Γιώργος Εφέρης, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Είναι απαράδεκτο και βαθιά αντιεκπαιδευτικό εν μέσω της σχολικής χρονιάς να κλείνουν και να συγχωνεύουν τμήματα, να μετακινούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στην περιοχή μας, στο 7ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, οι μαθητές θα στηβάζονται σαν σαρδέλες σε ακατάλληλες αίθουσες και οι εκπαιδευτικοί θα μετακινούνται. Καταγγέλουμε την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης που λόγω κόστους δεν κάνει προσλήψεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Αυτή την πολιτική που στριμώχνει μαθητές σε αίθουσες μπροστά στο 5ο κύμα πανδημίας, συμπτύσσοντας τμήματα και αδιαφορώντας ακόμα και για τις ψυχολογικές συνέπειες των μαθητών με την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και εκπαιδευτικών. Καταγγέλουμε τη στάση του Υπουργείου που προσπαθεί να εξαφανίσει με απαράδεκτες μεθοδεύσεις τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στα σχολεία μας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, θεωρούν κόστος την κάλυψη κενών και την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Στις προτεραιότητές τους δεν χωράνε οι ανάγκες των μαθητών για εκπαιδευτικούς, ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για σύγχρονες σχολικές εγκαταστάσεις. Απαιτούμε να μην κλείσει κανένα τμήμα, να προσληφθούν εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα πραγματικά κενά, με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας μαζί με τους γονείς για το σχολείο που αξίζει στους μαθητές μας. Ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους και μετά από 2 χρόνια πανδημία, σε μια συγκυρία που τα μαθησιακά κενά των μαθητών είναι τεράστια, τα θύματα διωγγώνονται για να καλύπτουν τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε βάρος των μαθησιακών κενών των μαθητών. Με προφορικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς διευθύνσεις εκπαίδευσης προχωρά σε μαζικές συγχωνεύσεις εκατοντάδων τμήματων με αποτέλεσμα να στηβάζονται μαθητές σε 27 και 28 τμήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ΔΔΕ Αθήνας ζητείται να συμπληκθούν συνολικά 137 τμήματα στα σχολεία, από τα οποία 32 αφορούν σχολεία της ΓΕΛΜΕ. Ενώ εκτιμάται ότι οι προφορικές εντολές για συγχωνεύσεις ξεπερνούν τα 1000 τμήματα πανελλαδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήδη μόλις στις 12 Δεκάτου κόπηκε και συγχωνεύτηκε ένα τμήμα στο 3ο ΓΕΛ Φιλαδέλφειας, στο ΓΕΛ Χαλκιδόνας και στο 4ο ΓΕΛ Αθήνας, με αποτέλεσμα πολυπληθεί τμήματα και πλεονάζονται συνάδελφοι. Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας από τη μία βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών, την ίδια στιγμή που όλοι οι ειδικοί μιλάνε για έξαρση πανδημίας, ιδιαίτερα στην νεολαία. Από την άλλη, αγνοούν τα τεράστια μορφωτικά και εκπαιδευτικά κενά που έχουν δημιουργηθεί με τα σχολεία κλειστά και σχεδόν 2 χρόνια και στηβάζουν τα παιδιά μέσα στα τμήματα. Είναι τραγικό και βαθιά αντιεκπαιδευτικό στη μέση σχολικής χρονιάς να κλείνουν και να συγχωρεύουν τμήματα, να μετακινούνται μαθητές, να απαξιώνεται η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία. Το Υπουργείο προσπαθεί να εξαφανίσει χιλιάδες κενά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Κενά που η ίδια υπουργός ομολόγησε σε πρόσφατη συνέντευξη και για τα οποία κατηγόρησε τους χρόνια πάσχοντες εκπαιδευτικούς και τις εκκυμονούσες αδέλφισσες επειδή φέρνουν τις άδειες που δικαιούνται. Αυτή την επιχείρηση είναι που ονομάζει το Υπουργείο Παιδείας εξορθολογισμό. Αυτή την πολιτική κρύβει με επιμέλεια ο πρόσφατος νόμος 48-23 αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Τι υποκρισία, αλήθεια, την ίδια ώρα που οι επιτελείς του Υπουργείου Παιδείας κατηγορούν και λογοποιούν και στέλνουν με fast track διαδικασίες δικαστικές τους εκπαιδευτικούς στα δικαστήρια, τα ίδια ακριβώς ώρα επιβάλλουν περικοπές και μορφωτικούς αποκλεισμούς. Η ΓΕΛΜΕ Αθήνας απαιτεί να μην κλείσει ούτε ένα τμήμα, έκριση όλων των τμήματων με βάση τις ανάγκες των μαθητών, 15 μαθητές ανά τάξη,
προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες των σχολείων. Να καλυφθούν όλα τα κενά. Εδώ και τώρα να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες για να αραιώσουν οι μαθητές της τάξης. Την Παρασκευή και τη Δευτέρα την περασμένη, λίγο πριν το κλείσιμό του το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη συγχώνευση εκατοντάδων τμήματων σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών στο Λύκειο της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας και στο Τρίτο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας. Παρά τις διαμαρτυρίες από εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σωματείων, από συλλόγους γονέων και μαθητές, το Υπουργείο προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση του σχεδίου του. Για να πούμε ένα παράδειγμα, στη Β' Λυκείου της Νέας Χαλκιδόνας θα πρέπει να συγχωνευτούν τα τρία τμήματα που έχουν συνολικά 56 μαθητές και να γίνουν δύο των 28, το ανώτερο που γίνεται δηλαδή. Φανταζόμαστε όλοι πόσα προβλήματα θα δημιουργηθούν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Προφανώς, η συμπτύξη τμήματων είναι ένα από τα μέτρα κατά πολέμησης της μετάλλαξης Δέλτα. Όσο περισσότεροι μαθητές στην τάξη, τόσο καλύτερα. Τώρα που χειμωνιάζει, θα ανοίξουν άλλωστε και τα παράθυρα. Αν παραμείνουν βέβαια μαθητές στην τάξη, λόγω της υπερμετάδοσης του κορονοϊού που θα ακολουθήσει εξαιτίας των 28 μαθητών σε μια τάξη κλουβί. Με αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση, το ΕΠΕΔ προσπαθεί να καλύψει τα χιλιάδες κενά σε όλη την Ελλάδα. Κενά που, όπως είπε ο Υπουργός, οφείλονται στους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατες ασθένειες και τις εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς λόγω αδειών. Σε επικοινωνία της Ένωσης Γονέων με τον προϊστάμενο στη Διεύθυνση Α Αθήνας, επιβεβαιώθηκαν οι συγχωνεύσεις στα δύο λύκια του Δήμου μας, προφανώς και σε όλα τα άλλα λύκια ή γυμνάσια σε όλη τη χώρα. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων παρίσταται σήμερα και χαιρετίζει την συγκέντρωση της Ομοσπονδίας και συμπαραστέκεται σε όλα τα αιτήματα που εκφράζονται σήμερα. Είμαστε εδώ σήμερα εκπαιδευτικοί και γονείς για να διαδηλώσουμε ενάντια στην ανάλγητη πραγματικά πολιτική της κυβέρνησης που εν μέσω σχολικής χρονιάς και εν μέσω πανδημίας, αντί να προχωρά σε αραίωση των μαθητών ανατάξει, προχωρά σε χίλιες περίπου συμπτύξεις συγχωνεύσης τμήματων. Είναι ντροπή, είναι εγκληματική πολιτική και πρέπει να καταδικαστεί και θα καταδικαστεί στη συνείδηση του κόσμου. Άλλωστε, οι τελευταίοι αγώνες των εκπαιδευτικών, ένα στοιχείο που είχαν μεγάλη αλληλεγγύη, επειδή ακριβώς εξέφρασαν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σχολείο, ένα από αυτά είναι και οι συνθήκες αγενής και ασφάλειας που δεν υφίσταται. Στην Α Διεύθυνση Αθήνας, τη μεγαλύτερη διεύθυνση της χώρας, που έχει πάρα πολλά 25 τμήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση προχωρά σε δύο σχολεία, σε 5 και 2 αντίστοιχα τμήματα για συμπτύξεις συγχωνεύσης. Και συγκεκριμένα συζητά για συμπτύξεις συγχωνεύσης στο 12ο Δημοτικό Αθηνών και στο 91 Δημοτικό Αθηνών. Δεν θα τολμήσουν, λέμε εμείς, και όχι μόνο σε αυτά τα σχολεία, αλλά και σε όλα τα άλλα σχολεία επιχειρήσουν, δεν θα τους το επιτρέψουμε. Γιατί θέλουμε εκπαιδευτικοί και γονείς, τα παιδιά μας, να είναι μέσα σε τμήματα μέχρι 15 μαθητές, να είναι μέσα σε σχολεία που να εξασφαλίζονται οι τουλάχιστον ελάχιστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Να τα πάρουν λοιπόν πίσω και να προχωρήσουν τώρα σε μέτρα αραίωσης των μαθητών. Τέλος, δεν συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στο σύνολο αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, ενάντια στο σχολείο που πάνε να φτιάξουν, που θέλουν τον γονιό πελάτη, τον μαθητή να μαθαίνει δεξιότητες και τον εκπαιδευτικό να συμπληρώνει φόρμες αξιολόγησης αντί να ασχολείται με το παιδαγωγικό του έργο. Συνεχίζουμε και τίνουμε σε όλο το επόμενο διάστημα. Καλούμε στις 4 του Νοέμβρη στο μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη και για σύγχρονα δικαιώματα όλων των εργαζομένων.